Ότι πριν από λίγη ώρα, το απόγευμα, το Eurogroup αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για μικρή παράταση του προγράμματος, προκειμένου να διεξαχθεί το δημοψήφισμα χωρίς να δημιουργείται ένα ασφιχτικό χρηματοδοτικό και πολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή του Eurogroup προφανώς ισοδυναμεί με εκδίκηση εναντίον της δημοκρατίας στην Ελλάδα, δηλαδή εναντίον της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό που ζήτησε η ελληνική πλευρά? Ζήτησε να μπορούν οι Έλληνες πολίτες, χωρίς εκβιαστικά διλήμματα, χωρίς ασύμμετρες πολιτικές πιέσεις και απειλές απ' έξω που τροφοδοτούν ανάλογες συμπεριφορές και εδώ στην Ελλάδα μέσα, να προχωρήσει στην έκφραση της λαϊκής βούλησης. Είναι αυτό δημοκρατία? Είναι αυτό αντίληψη για την Ευρώπη που έχουμε? Είναι δυνατόν να κυριαρχούν συμπεριφορές πολιτικής μνησικακίας και μια ευκολία αντιπολιτευτισμού εδώ? Άραγε η απόφαση του Eurogroup προσβάλλει την κυβέρνηση? Μήπως προσβάλλει τη δημοκρατία στη χώρα μας και στην Ευρώπη? Έχει σημασία να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα όλοι, διότι αυτό που κρίνεται σήμερα δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση. Κρίνεται η υπερηφάνεια, η αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος διεκδικεί το αυτονόητο, να ακούγεται η άποψή του όπως διαμορφώνεται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Κρίνεται, παραλαμβάνω, η δημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σήμερα εδώ το πλήγμα, αύριο σε άλλη χώρα. Από συμφέροντα, από το Διευθυντήριο της Ευρώπης, το οποίο όλο και πιο πολύ μετατρέπεται σε ένα Διευθυντήριο Επιβολής και Εξουσιασμού των Κοινωνιών της Ευρώπης. Ένα σύμπλεγμα που εικονογραφεί την κρίση πολιτικής εκπροσώπησης, η οποία δημιουργεί καταστάσεις επικίνδυνες για την πορεία της Ευρώπης. Το δημοψήφισμα είναι μια ευρωπαϊκή συνηθισμένη πρακτική. Στην Ελλάδα, για ειδικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τον παλαιοκομματισμό επί τόσα χρόνια, ήταν μια απαγορευμένη πρακτική στην ουσία, παρότι το Σύνταγμα την προέβλεπε. Το δημοψήφισμα είναι μια διαδικασία όπου μπορεί να τροφοδοτήσει, να ενισχύσει τη λαϊκή συμμετοχή, να δημιουργήσει ένα κύμα σε αντίθεση με την απάθεια και την ανάθεση. Είναι μια πρωτογενής έκφραση της λαϊκής θέλησης και μπορεί να έχει το χαρακτήρα σε άλλες περιπτώσεις δημιουργίας αντίπαλων στρατοπέδων. Στην περίπτωση όμως που συζητούμε, δεν διαιρεί αλλά ενώνει τους Έλληνες πολίτες, διότι δημιουργεί έναν κοινό παρονομαστή με τις διαφορές που έχουμε, έναν κοινό παρονομαστή όμως να είμαστε ενωμένοι απέναντι στους πιστωτές. Δεν διαιρεί μικροκομματικά και με τη συνήθεια αντιπολιτευτική αδράνεια τους Έλληνες πολίτες, αλλά τους ενώνει σε έναν ορίζοντα έκφρασης της εθνικής υπερηφάνειας, της εθνικής κοινωνικής και προσωπικής αξιοπρέπειας των Ελλήνων. Θα περιμέναμε αυτή την πρωτογενή δημοκρατική διαδικασία να την υιοθετήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Έχω εδώ μπροστά μου μια δήλωση του κυρίου Βενιζέλου 1η 11 του 2011. Τότε θεωρούσε το δημοψήφισμα ως εκτόνωση και λύτρωση. Το θεωρούσε ως μια πρωτοβουλία απέναντι σε συνθήκες που δεν είναι φυσιολογικές. Ένα ζήτημα ευθύνης, προκειμένου ο ελληνικός λαός να επικυρώσει συμφωνίες που θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές, όπως είναι η παραμονή στην Ευρωζώνη. Τάδε έφυγε ο κύριος Βενιζέλος 1η 11 του 2011, και λίγες μέρες μετά στο αεροπλάνο της Κάνες προς την Αθήνα τα γύρισε. Είναι επίσης ο καθηγητής κύριος Βενιζέλος, ο συνταγματολόγος, ο οποίος στο σύγγραμμά του Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου γράφει:
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να εκδώσει το σχετικό προεδρικό διάταγμα για το δημοψήφισμα, εφόσον έχει ληφθεί απόφαση της Βουλής με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι στην ευχέρειά του τη διακριτική. Τι μας είπε σήμερα εδώ και ο κύριος Βεντζέλος και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας? Μας είπαν ότι πρέπει ο κύριος Παυλόπουλος περίπου να ασκήσει βέτο, να αναπέμψει το αίτημα, την απόφαση της Βουλής για δημοψήφισμα. Και όπως είπε εν τη ρήμη του λόγου το κύριο Βεντζέλος, μίλησε για εκτροπή. Αυτό είναι εκτροπή. Με τα δικά του λόγια. Και ακόμη σε ένα άλλο βιβλίο το κύριο Βεντζέλος λέει: η κρισιμότητα του εθνικού θέματος, διότι μιλάμε για επίκληση κρισίμου εθνικού θέματος, είναι ζήτημα πολιτικής εκτίμησης που γίνεται από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή από το Υπουργικό Συμβούλιο που προτείνει και η Βουλή που αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών. Η απόφαση της Βουλής δεσμεύει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που δεν έχει περιθώρια διακριτικής ευχέρειας και άρα διαφωνίας. Τα ΔΕΕΦΗ ο συνταγματολόγος κύριος Βεντζέλος. Σήμερα η πολιτική σκοπιμότητα δυστυχώς οδηγεί σε άλλου τύπου αποφάνσεις. Κύριοι συνάδελφοι, το τι κάνει το Eurogroup, το τι συμφέροντα εξυπηρετεί, το τι μηνύματα θέλει να στείλει, είναι ένα θέμα. Το ότι βρίσκει εδώ πέρα όμως ευήκο αότα, ότι βρίσκει πρόθυμους να στρατευτούν σε ένα κρεσέντο κινδυνολογίας, να παλινδρομήσουν σε ψυχροπολεμικά, ψυχροπολεμικά κηρύγματα, μέχρι και νεοκομμουνιστικό κίνδυνο, ανακάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης μιλώντας προηγουμένως. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο, μια επικίνδυνη εξέλιξη για τη δημοκρατία και την υγεία του πολιτεύματός μας. Είναι λυπηρό ότι σε αυτήν την αντίληψη της κινδυνολογίας, που σήμερα δεν πλήττει απλώς την κυβέρνηση, δεν την πιάνουν τα σκάλια αυτά την κυβέρνηση, αλλά πλήττει βάναυσα την κοινωνική ηρεμία και δημοκρατική πορεία της χώρας, σε αυτή την κινδυνολογία εντάσσονται και πρακτικές πανικού, ακόμα και κινητοποίησης που θυμίζουν τις κατσαρόλες της εποχής του Αλιέντε. Κύριοι συνάδελφοι, δεν πηγαίνουμε τυφλά σε μία σύγκρουση. Έχουμε σχέδιο, αναζητούμε συμμαχίες και στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν πηγαίνουμε σε αντιπαράθεση κομματική, αλλά επιδιώκουμε μέσα από το δημοψήφισμα την έκφραση της εθνικής συνεννόησης. Αναζητούμε συμμαχίες και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, αυτές που ένας προηγούμενος ομιλητής, ο κύριος Κουτσούμπας, περίπου τις λιδόρισε. Ούτε Πούτιν, ούτε κανείς, τίποτα. Παγκόσμια μοναξιά. Δεν είναι αυτό η αριστερά. Η αριστερά είναι αναζήτηση διεθνισμού. Αναζήτηση παντού. Παντού και στις μικρές δρογμές και πάνω και κάτω συνεργασιών. Μετόπων. Αυτό αναζητούμε. Καλός, κακός, με επιτυχία μικρότερη ή μεγαλύτερη, με πάθος, αυτό αναζητούμε. Και αυτή είναι η υποχρέωσή μας σήμερα απέναντι στον ελληνικό λαό. Να αναζητήσουμε ένα μεγάλο κύμα. Ένα κύμα διεθνού συμπαράστασης, έμπρακτη συμπαράστασης, προκειμένου η χώρα μας να επανενταχθεί ουσιαστικά στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην είναι ο παρίας όπως την κατάντησε το μνημόνιο και η πολιτική της λιτότητας και οι πρακτικές της απικίας χρέους. Αυτή είναι η προσπάθεια της Ελλάδος. Και λέω της Ελλάδος και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί είναι σίγουρο ότι μεθαύριο την Κυριακή θα υπάρξει μαζική συμμετοχή και μαζική επιβράβευση αυτής της πολιτικής, της δημοκρατικής πολιτικής για την ουσιαστική επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Μας ρωτούν και τι θα γίνει τη Δευτέρα με το δημοψήφισμα. Τους απαντούμε. Τι θα γίνει το βράδυ με το δημοψήφισμα. Όσο πιο μεγάλη είναι η λαϊκή συμμετοχή στο δημοψήφισμα και όσο πιο μεγάλο και βροντερό είναι το όχι στα όσα λένε οι πιστωτές, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η δύναμη διαπραγμάτευσης της Ελλάδας την επομένη του δημοψηφίσματος. Γιατί το δημοψήφισμα μπορεί να αποδειχθεί υπ' αυτές τις προϋποθέσεις ένα υπερόπλο στην πορεία, τη δύσκολη πορεία, τη συγκρουσιακή πορεία της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Μας ρωτούν και μας λένε, πού θα βρείτε χρήματα? Η απάντηση είναι, θα βρούμε χρήματα.
Δεν πιστεύουμε ότι σήμερα θα οδηγηθεί η χώρα σε ένα σχέδιο, ολοκληρωτικό σχέδιο χρεοκοπίας, όπως με μεγάλη χαρά το παρουσιάζουν, το προλέγουν οι εκπρόσωποι των μνημονιακών δυνάμεων εδώ μέσα στη χώρα. Το επιδιώκουν, φαίνεται να το θέλουν και να έχουν στρατευτεί. Γιατί πίσω από όλη αυτή τη συζήτηση κρύβεται στην Ελλάδα οι δυνάμεις του μνημονίου. Πίσω από τη συζήτηση ευρώ ή δραχμή, που είναι αποπροσανατολιστική, διχαστική, κρύβονται οι δυνάμεις του μνημονίου, που θέλουν να μεταθέσουν τα προβλήματα από το πραγματικό πεδίο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με άλλου τύπου στρατηγικές, γεωστρατηγικές και πολιτικές επιδιώξεις. Μας ρωτούν επίσης, κι αν βγει ναι το βράδυ του δημοψηφίσματος, το λέμε με μεγάλη συνείδηση. Πρόκειται για εφάνταστο σενάριο. Αλλά αν προκύψει, είμαστε μια δημοκρατική δύναμη. Θα σεβαστούμε τη γνώμη του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός θα γνωρίζει ότι μετά λόγω γνώσεως κάνει μια επιλογή. Έχουμε όμως υποχρέωση αυτή την επιλογή να την παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό. Με επιχειρήματα, με πάθος, με όραμα, με πολιτικό σχέδιο. Και να προσπαθήσουμε να πείσουμε για μια επιλογή, επαναλαμβάνω, ουσιαστικής επανένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη και όχι καταδίκης της στο καθεστώς της αποικίας χρέους. Μας θέτουν και άλλα επιχειρήματα. Αλλά πίσω από τα επιχειρήματα υφέρπει ένα σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης. Είναι τυχαίο άραγε ότι σε μια παρακάμερα στις Βρυξέλλες ο κύριος Σαμαράς και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί δίναν την εικόνα μιας κυβέρνησης σε αναμονή, την ώρα που ο Πρωθυπουργός έδινε μάχη, όπως αποδείχθηκε, και όχι με κοροϊδίες, έδινε μάχη για τα ελληνικά συμφέροντα. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν σχεδιάσει στο μυαλό τους τα Ιουνιανά. Όμως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται παρά μόνο ως τραγωδία ή φάρσα. Ας το έχουν υπόψη τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κρυφή ατζέντα. Έχει φανερές πολιτικές επιδιώξεις που αφορούν όλο τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και 5 μήνες μετά, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τα πίσω μπρος, αναγνωρίζει ο λαός στην κυβέρνηση μια ειλικρίνεια προθέσεων, μια στόχευση συγκεκριμένων επιδιώξεων φιλαολαϊκών. Αναγνωρίζει στην κυβέρνηση ότι επιχεί να εμπνεύσει στο λαό την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια, και θα με ρωτήσετε, μα με αυτά μπορεί να ζήσει ο λαός? Η υπερηφάνεια και η προσωπική, εθνική και κοινωνική αξιοπρέπεια είναι πράγματι άειλα αγαθά, ηθικές αξίες, που όμως σε συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας έχει αποδειχθεί ότι έχουν αποκτήσει μεγάλη υλική αξία. Και πάνω σε αυτήν την ηθική που έχει και υλική αξία, οικοδομούμε μια πορεία της χώρας μας, επαναλαμβάνουμε, μέσα σε μια Ευρώπη που θέλουμε να αλλάξουμε, αναζητώντας συμμαχίες, μια πορεία της χώρας μας έξω από τη λιτότητα, την ανεργία, μια πορεία της χώρας μας που δίδει φωνή και δύναμη στους φτωχούς και στους απόκληρους και δεν θέλει να τη μετατρέψει σε ένα κλαμπ πλουσίων και ευνοημένων από τα καθεστώτα των μνημονίων. Με αυτήν τη συνείδηση λοιπόν και την επιδίωξη, έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό, αυτόν τον μικρό και τον μέγα, ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα κίνημα λαϊκής συμμετοχής και δημοκρατικής διεκδίκησης στις επόμενες μέρες και να διαψεύσει τα Eurogroup, τα διευθυντήρια και όσους άλλους υποστηρίζουν εδώ πέρα αυτήν την πορεία, την καταστροφική για τη χώρα μας και για την Ευρώπη, να τους διαψεύσει με δύναμη, να τους διαψεύσει με σχέδιο και με προοπτική. Ο λαός, ο μικρός και ο μέγας. Σε αυτόν εμπιστευόμαστε τη μοίρα του τόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον